Σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσω στο κεντρικά στούντιο του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας τον κύριο Βασίλη Καπώνη, φοροτεχνικό μέλος του Πανελληνίου, της Πανελληνίου Ενώσεως Φοροτεχνικών Ελλάδος, έτσι. Μάλιστα, ακριβώς. Καλά το είπα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για το φιλόξενο σας βήμα. Ωραία. Σήμερα ήρθα να καλέσω τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας, στο MBC, στο Miaris Business Center, διεξάγεται ένα δωρεάν σεμινάριο την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου. Ώρες από 4 έως 9 θα υπάρχουν δύο θεματικές ενότητες. Η μία θα ασχοληθεί κυρίως με τα θέματα της παραγραφής, πότε η παραγραφή είναι πενταετής, πότε δεκαετής, πότε εικοσαετής. Τώρα αυτά έχουν τεθεί και έχουν διευκρινιστεί από το 2017 και εντεύθεν από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η διοίκηση δείχνει να τις αναγνωρίζει, δείχνει να καταλαβαίνει ότι η 20ετής παραγραφή πρέπει να είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Όπως ακριβώς λέει και ο νομοθέτης στον 41-72. Δεν μπορεί να είναι για περιπτώσεις 50 ευρώ που κατέθεσε ένας φίλος σε έναν άλλον φίλο σαν ταμιακή διευκόλυνση. Είναι σε περιπτώσεις τρομοκρατίας, ξεπλήματος μαύρου χρήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή, πραγματικά, σε εκείνες τις περιπτώσεις τίθεται το ζήτημα της 20ετής παραγραφής. Τώρα, όσον αφορά τη δεκαετή παραγραφή, και αυτή διευκρινίστηκε, νέα στοιχεία, δηλαδή κράτη τα οποία εντάχθηκαν μετέπειτα σε συμβάσεις συνεργασίας διατραπεζικές, οπότε έστειλαν τα στοιχεία των καταθετών. Αυτά αν έγιναν εντός δεκαετίας, τότε εξαιρετικά και μόνο τότε η παραγραφή πηγαίνει στη δεκαετία, όπου δεν είχε δηλαδή η ελληνική φορολογική αρχή στοιχεία και τις ήρθαν από αλλοδαπά τραπεζικά συστήματα, και η πενταετής παραγραφή που ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, όπου δεν έχει ελεγχθεί η φορολογητέα ή του φορολογούμενου. Πάνω τη πενταετία δεν μπορεί να έλεγχει. Αυτά έχουν ξεκαθαριστεί, θα υποθούν στο σεμινάριο. Καλό είναι οι τηλεθεατές μας να έρθουν, όπως είπατε και το τονίζω, είναι δωρεάν. Η ώρα είναι 4 με 9. Θα είναι ο πρόεδρος του ΠΕΦΕ, ο κύριος Ντουκάκης. Δώστε μας τη διεύθυνση καταρχάς που θα είναι έρθουν. Είναι στη Λεωφόρου Συγκρού 106. Είναι πλησίον στο Συγκρού Fix. Είναι στο Miaris Business Center, στο MBC. Πραγματικά είναι εύκολο, πάρα πολύ εύκολο στην πρόσβαση, είναι 100 μέτρα, πραγματικά 100 μέτρα. Όπως σας είπα, θα είναι ο κύριος Μανούσος ο Ντουκάκης, θα είναι ο Κλεόβουλος ο Καλατζής, ειδικός φοροτεχνικός σύμβουλος, η δικηγόρος της ΠΕΦΕ, η Κατερίνη Λαμπίδου, ο κύριος Τσιόλης Τωμάς, ο οποίος εξειδικεύεται πάνω στους φορολογικούς ελέγχους όσον αφορά το ΚΕΦΕΜΕΠ, το Κέντρο Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου, και το ΚΕΜΕΠ, το Κέντρο Φορολογίας και Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. Από εκεί πέρα θα είναι ο κύριος Τρασίβουλος Μιαρής, ο ιδρυτής του MBC και αντιπρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνών Ελλάδων. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε πέραν της παραγραφής, αυτό είναι η πρώτη ενότητα, στο δεύτερο μέρος για τις ενδικοφανείς προσφυγές, όσον αφορά την αναβίωση των εταιριών, τις εκπρόθεσμες διακοπές, δηλαδή κάποιες εταιρείες οι οποίες κάνανε διακοπή, θέλουν να βιώσουν για να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί υπάρχει μοντέλο βιωσιμότητας το οποίο μπορεί να το στηρίξει. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πάνω στα φορολογικά πρόστιμα, και πρέπει ο φορολογούμενος να αποκτήσει άμυνα απέναντι σε αυτές. Και η μόνη άμυνα είναι η γνώση. Και πόσο μάλλον όταν αυτή δίνεται δωρεάν, όπως σε αυτό το φορολογικό σεμινάριο. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για τους αγρότες, τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Πραγματικά γίνονται σεμινάρια στην επαρχία, αλλά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δεν έχουμε δει κάποιο σεμινάριο το οποίο να προσπαθεί να τους ενημερώσει. Δηλαδή, έχουμε δει από το Επιμελητήριο Θεσσαλίας κάποιες κινήσεις, το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κάποιες κινήσεις, πολύ σπασμωδικές όμως. Και πάρα πολλοί εντάσσονται σαν αγρότες ειδικού καθεστώτος, ακόμη και να μην το ξέρουν. Μπορεί να έχουν κάποιες ελιές, μπορεί να έχουν κάποια μελίσια, μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Καλό θα είναι να γνωρίζουν, κύριε Καπώνη. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή, κάποιος πήρε κληρονομιά 50 μελίσια και τα έχει με τους δύο αδερφούς του, ξέρω εγώ. Τρία αδέρφια έχουν 50 μελίσια. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σωστά. Τι θεωρούνται? Δηλαδή, πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αυτό είναι πάρα πολύ νοπό, είναι οι έμεσες τεχνικές ελέγχου. Όταν δηλαδή κάνουν άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί η αρχή για να εντοπίσει τη φορολογητέα ύλη? Θα τις εξηγήσουμε μία-μία διεξοδικά και αυτές αφορούν το δεύτερο μέρος. Είναι πάρα πολύ καινούργιες, έχουν νομοθετηθεί το 2014. Τώρα έχουμε τους πρώτους ελέγχους με αυτές τις έμεσες τεχνικές. Πραγματικά θεωρούμε ότι με αυτό το σεμινάριο θα βοηθήσουμε τον Έλληνα φορολογούμενο να αποκτήσει άμυνα, το βασικότερο, και γνώση,
η οποία θα τον βοηθήσει να αποφύγει κακοτοπιές, οι οποίες είναι πάρα πολύ βασικές στις ημέρες μας. Να ρωτήσω τώρα, με την παραγραφή που λέτε, είναι πολλοί φορολογούμενοι που πρέπει να το κάνουν, δεν το γνωρίζουν και ακριβώς. Υπάρχει και, άδεια, και η δίκηση έτσι. Ακόμα φαίνεται να μην το γνώριζε. Ναι. Όταν δηλαδή έστελνε σημειώματα διαπιστώσεων από το 2008 έως το 2018, πολλοί φορολογούμενοι ξεκίνησαν να ψάχνουν στοιχεία και οι τράπεζες, ξέρετε, τώρα του 8 στοιχεία και του 9 και του... είναι πάρα πολύ πίσω για εκείνες. Δηλαδή είναι δύσκολο να αναβρουν τα σώματα των επιταγών ή τα παραστατικά ανάληψης ή κατάθεσης, ποιος υπέγραψε για να δουν ποιος είναι ο καταθέτης των χρημάτων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν τέτοια έγγραφα σε βάθος δεκαετία. Ξεκίνησαν οι φορολογούμενοι, πήγαν, ξεκινούσαν να βρουν του 8, του 9, του 10, του 11 τα χαρτιά τους και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και σταμάτησε όλους τους έλεγχους και τους έβαλε στην πενταετή τους διάρκεια. Όπως ακριβώς ορίζει και ο 41-72, ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρετικά, και το τονίζω, εξαιρετικά λέμε έχουμε την 20ετή παραγραφή. Δηλαδή, όταν ανοίξουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό και βρούμε από περίεργες πηγές προέλευσης χρήματα ή περίεργες καταθέσεις μετρητών, π.χ. όπως είχαν ανακαλυφθεί στο Επαναστατικό Ταμείο. Ναι, δηλαδή ναι, πολλές μαζικές καταθέσεις από πολλά διαφορετικά. Σωστά. Βέβαια, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος πουλάει λιανικά μέσω διαδικτύου και να αποδείχθηκε και να μην είναι τίποτα. Βέβαια, το καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι εξαιρετικές περιπτώσεις που να δικαιολογείται ο έλεγχος στην 20ετία. Μου είχε τύχει αυτό, γιατί σας το ανέφερα. Δηλαδή, το ανοίξαν, είδαμε πολλές πηγές καταθέσεις μετρητών και ο άνθρωπος είχε απλά ένα ISO. Εντάξει, τύχαινε να το είχε το 2008-2009 που δεν ήταν τόσο διαδεδομένο αυτό το είδος συναλλαγής. Έβλεπαν πολλές καταθέσεις με εμβάσματα από πολλές πηγές του εξωτερικού και του εσωτερικού. Νομίζαν ότι έκανε κάποια παράνομη δραστηριότητα. Το πραγματικό γεγονός ήταν ότι ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρήματα τα είχε φορολογηθεί και στον κώδικα φορολογίας ΦΠΑ, δηλαδή είχε αποδώσει το ΦΠΑ του, και στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Σωστά. Οπότε δεν υπήρχε καμία απόκριση φορολογητέα σύμπληξης. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος φοροτεχνικός, γιατί κάθε χρόνο δυσκολεύει η ζωή μας με το θέμα της φορολογίας και δεν απλοποιείται, πιστεύετε? Αυτό που λέτε είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Είχα σε ένα σεμινάριο, δεν το ξεχάσω ποτέ, όπως είπατε και είμαι και νέος και μου έχει μείνει αυτό σαν εικόνα, ήταν ο κύριος Δουκάκης. Ήταν ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και είχε στο χέρια του ένα βιβλιαράκι με τον κώδικα φορολογίας όλων των φορολογιών μάλλον του Βελγίου. Το έχει στην τσέπη του και το έκανε μια επερώτηση κατά τη διάρκεια του φόρουμ και το έδειξε. Ήταν τόσο, σας μιλάω ειλικρινά, δεν ήταν, και ήταν pocket size. Και λέει, αυτή τη στιγμή έχω και δίπλα μου μόνο τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, μόνο μία από τις τέσσερις φορολογίες που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί είναι το ΦΠΑ, είναι το κεφάλαιο, είναι ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων και είναι και το εισόδημα. Οπότε, πέραν των τελωνίων. Από εκεί και πέρα, και βγάζει, πώς να σας το πω, ήταν μία κούτα, ίσως μεγαλύτερη από την απόσταση που μας χωρίζει, η οποία μέσα περιείχε μόνο τα νομοθετήματα μέχρι του 1994. Γιατί ήταν ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος 2238, που είχε από 1η-1η του 1994. Τώρα έχει αλλάξει. Έχει προσθεθεί και άλλο νόμο. Ο 41-72. Θέλει και άλλη κούτα τώρα. Τώρα θέλουμε και άλλη μια κούτα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολυνομία είναι το πρόβλημα. Ότι πέρα βασικά και των νόμων, έρχονται και εγκύκλοι συμπληρωματικέ να διευκρινίσουν πράγματα και να εξειδικεύσουν πράγματα. Σωστά. Είναι για να βασανίζονται οι πολίτε. Είναι αυτό που λέει. Εγώ και έχω κατάληξει τελικά. Είναι αυτό που λέει ο Τραμπ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο υπερρύθμιση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να υπερρυθμίζουμε τα πάντα σε σημείο που ίσω να έχουμε και νομοθεσίε που αλληλοκαλύπτονται. Έτσι. Και ακριβώς. Αυτό το βιώνει πρώτη Ελλάδα. Μπορεί η Αμερική να το συνειδητοποιήσει τώρα. Στην Ελλάδα αυτό το έχουμε βίωμα με πολλές δεκαετίες. Και αντί να απλοποιούμε αυτό που είπατε, δηλαδή να βάζουμε ένα πλαφόν και να πούμε μέχρι τότε ισχύει αυτός ο νόμος, από εκεί και πέρα περνάμε στο άλλο μοντέλο. Και είναι και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα να πληρώνεις το φόρο και μετά να ξεκινάς να πληρώνεις επιπλέον. Ενώ στο εξωτερικό πλήρωσες τους φόρους σου, τέλος. Παραδείγματος χάρη, αυτό που τρέλαινε και την Τρόικα. Δηλαδή, είχαμε τους νόμους των περαιώσεων. Πολλοί άνθρωποι πήγανε, περαιώσαν, σε όλες τις φορολογίες, πληρώσαν, τους ξαναελέγχουν. Τους ξαναελέγχουν πάλι. Αυτό δεν γεννά αποτέλεσμα για την αρχή. Σωστά. Γιατί όταν αναλαμβάνεις να δαπανίσεις έναν άνθρωπο πάνω σε έναν φορολογούμενο, αυτός έχει τις χ ανθρωπόρες εργασίας. Ακριβώς. Αυτές οι χ ανθρωπόρες εργασίας και με την έλλειψη προσωπικού που έχουν αυτή τη στιγμή δημόσιες υπηρεσίες. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Δηλαδή, βγαίνει πολλοί κόσμοι σε σύνταξη, δεν αντικαθίσταται. Ακριβώς. Το βλέπουμε. Πάμε στις εφορίες και βλέπουμε πίσω από τα γκισέ δύο υπαλλήλους να δίνουν μάχη με 100-150 φορών. Δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας αυτές. Σωστά. Είμαστε δίπλα και στους υπαλλήλους των ΔΟΗ και στη διοίκηση. Και καταλαβαίνουμε ότι πολλά λάθη γίνονται και από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας. Δεν είμαστε μηχανές. Άνθρωποι είμαστε. Και αυτό λοιπόν το πράγμα και η πολυνομία παράλληλα. Ο φόρτος δηλαδή εργασίας και η πολυνομία έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα του να δαπανάμε άσκοπες ώρες σε ελέγχους, όπως σας είπα, περαιώσεων
και να μην γεννούνται δηλαδή φορολογικά. Ή να γεννούνται προσωρινά φορολογικά αποτελέσματα τα οποία μετέπειτα μέσω ενδικοφανών προσφυγών ή προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια μηδενίζονται. Άρα όλες αυτές οι ανθρωποώρες μηδέν ιστοπηλίκων για τη διοίκηση, δεν εισπράττει κάτι. Ή έχουμε το άλλο φαινόμενο που βεβαιώνει, αλλά δεν εισπράττει. Μάλιστα. Γιατί με διάφορες τεχνικές ο έχοντας έχει στείλει τη φορολογητέα του ύλη στην Αλαδαπή και δεν μπορεί να την ακουμπήσει ακριβώς. Το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν έχουμε το μαστίγωμα του μικρού φορολογουμένου, ναι, ναι. Έτσι εγώ το βλέπω. Έτσι είναι, σωστά το λέτε. Και το κλείσιμο του ματιού στον μεγάλο φορολογουμένο. Έτσι. Πάντως περιττό να πω ότι είστε πλέον πιο χρήσιμοι και πιο απαραίτητα από τους γιατρούς έχετε καταλήξει, έτσι. Στα χρόνια του μνημονίου, κύριε Καπούνη. Είναι λειτουργήμα, δεν θέλω να στείλω. Απλώς τους γιατρούς μακριά από εδώ φτάνει σε τελικό στάδιο. Να χρειάζεσαι εσείς. Σας χρειαζόμαστε κάθε χρόνο. Πριν φτάσεις εκεί, ακριβώς. Από κανένα εγκεφαλικό που θα σου έρθει. Έτσι. Ξαφνικά. Για πείτε μου λίγο το θέμα των 120 δόσεων που έχει αναδειχθεί πλέον σε βίβλο και απέτηση όλου του κόσμου και των εμπορών και των, εμπόρων, και των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Τι βλέπετε, είναι λύση. Γιατί είναι εγώ βλέπω 10 χρόνια είναι 120 δόσεις. Όταν εγώ κουφαλάω χρέη, τα οποία δεν μπορώ λόγω επαγγέλματος να τα καλύψω, θα με σώσουν 120 δόσεις. Τουλάχιστον θα είναι κάτι καλύτερο από τις 12. Μάλιστα. Οι 12 θεωρείτε ότι είναι ελάχιστο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι να σας πω. Οι 24, ας πούμε. Οι 24 είναι σε ποσά τα οποία καταβάλλονται φάπαξ. Δηλαδή, αν έχεις π.χ. ακόμα και το ΦΠΑ σου, αν το κάνεις δύο δόσεις, δεν μπορεί να το εντάξεις στις 24. Mm-hmm. Πρέπει να το βάλεις σε φάπαξ, να τα θέλεις πρόθεσμα και μετά να το εντάξεις στις 24 δόσεις. Πολύ λίγοι φόροι μπαίνουν στις 24 δόσεις και είναι αυτοί που καταβάλλονται φάπαξ συνήθως. Όσοι σπάνε, δηλαδή όπως ο έμφυα, φόρος εισοδήματος, όσοι σπάνε δηλαδή από μόνοι τους σε δόσεις, μόνο μέχρι 12. Σωστά. Και φανταστείτε κάποιοι άνθρωποι που έχουν τεράστιους. Τεράστιο ποσό έμφυα. Μπορεί να είναι ακίνητα τα οποία δεν εκμεταλλεύονται. Δεν και δεν μπορούν και να τα πουλήσουν. Δηλαδή, σου λένε πάρτο και δεν υπάρχει αγοραστή. Καθόλου. Δηλαδή, ούτε τα νοικιάζουν. Σωστά. Και αυτό ο άνθρωπο μπορεί να έχει 12.000 ευρώ. Τι να του πει όταν παίρνει 500 ευρώ. Πλήρωσε 1.000 ευρώ το μήνα στη 12η αρρύθμιση. Ενώ τουλάχιστον σε 120 δόσεις δεν θα σωθεί τον επόμενο χρόνο. Γιατί τον επόμενο χρόνο πιθανόν να έχει λήξει η διορία των 120 δόσεων. Αλλά τουλάχιστον τα παλιά χρέη που έχει εσωρεύσει. Παίρνει μια ανάσα. Θα δώσει 100-150 ευρώ. Θα δώσει ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Σωστά. Του χρόνου πάλι θα έχει το πρόβλημα. Γιατί θα έχουν λήξει 120 δόσεις και τα 12.000 ευρώ του παραδείγματος μου θα πρέπει να τα ξαναρρυθμίσει σε 12. Άρα 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το πρόβλημα που ήρθε να θεραπεύσει ο εξοδικαστικός. Με συγχωρείτε που παρακαλώ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Θα τα πούμε και λίγο μετά γιατί έχουν να σε ρωτήσει κάποια άλλα πράγματα. Αυτό με τον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός ήθελε να τα θεραπεύσει αυτά. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπουμε. Προσπάθησαν, αλλά δεν ευόδωσαν πάρα πολύ. Γραφειοκρατία και εκεί πολύ, ακριβώς, κύριε Καπονίτσα. Αυτό. Τεράστια. Η τεράστια γραφειοκρατία του δεν οδήγησε τον εξοδικαστικό, που είναι ένα καλό μοντέλο. Γιατί λαμβάνει και το τι θα κάνεις μετά. Αυτό που σας περιέγραψα τώρα, ότι του χρόνου, ας πούμε, ο δικός μας φορολογούμενος, για παράδειγμα, μας δεν μπορεί να το πληρώσει. Γιατί δεν θα έχει πάλι 120 δόσεις να σπάσει αυτή την οφειλή σε βάθος δεκαετίας, να μπορεί λοιπόν στα 150 ευρώ αυτά να θρήσει και τα τωρινά, να πάρει άλλα 50-60 ευρώ και να κάνει να δίνει 220. Του παραχρόνου να δίνει 270. Του παραχρόνου. Ναι. Και παράλληλα με την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση του εισοδήματός του, μπορεί αυτό σιγά σιγά να μπορεί να το καλύπτει. Γιατί σωστά. Βλέπουμε ότι οι μισθοί θεωρητικά θα αυξηθούν. Ναι, η Τρόικα δεν συμφωνεί πάντως. Δεν συμφωνεί. Και την αύξηση τώρα που συζητάει αυτή την ώρα με την κυρία Χτσιόγλου, λέει ποια αύξηση 5 και 10%. Όταν έχει ανάπτυξη όμως, υποτίθεται ότι πρέπει να έρθει και μια την έχετε δει από κάπου εδώ, μήπως ήρθε τώρα που ήρθε στο σπίτι. Τα νούμερα δεν την ευαγγελίζονται. Ναι, εντάξει, κατά 0,03, κατά 0,3, κατά 0,02 κάποιες φορές. Το θέμα ποιοι είναι συνεπείς που πληρώνουν και πληρώνουν θέσεις πληρούς απασχόληση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, από την εμπειρία σας, κάθε μήνα τα ληξιπρόθεσμα ξεπερνούν το 1 δις. Η κόπωση αυτή θα σταματήσει. Πότε, τι βλέπετε να γίνεται. Όσο δεν υπάρχει πολιτική στο να έρθουν όλοι σε ένα τραπέζι και να κάνουν αυτό που σας είπα, να βάλουν ένα μοντέλο βιωσιμότητας και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, και για τον απλό ιδιώτη. Βέβαια, και για τα φυσικά πρόσωπα, βέβαια. Γιατί ο εξοδικαστικός, να τονίσω, αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Σωστά. Και υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις, γι' αυτό το είπα και πριν, οι οποίες κάναν διακοπή π.χ. το 16, επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν άλλο. Βέβαια. Τώρα ήρθε εξοδικαστικός. Κάνουν αναβίωση. Επαναλειτουργία με σκοπό να μπορέσουν να μπουν στον εξοδικαστικό να διαγράψουν ένα ποσό προς αυξήσεων, μερικές φορές και τρελό, ξεπερνάνε το 120%, για να μπορέσει να ορθοποδήσει επιχείρηση που είχε κλείσει. Τώρα, εμείς τι θέλουμε, ένα αντίστοιχο πράγμα και για τον ιδιώτη, ο οποίος να καταθέτει τα εισοδήματά του, τι προσδοκά σε μελλοντική φάση, να υπάρχει αντίστοιχη διαγραφή προς αυξήσεων και μετέπειτα να βλέπουμε κάθε χρόνο. Πώς μπορεί αυτό να επικαιροποιηθεί. Ένα μοντέλο που είχε προτείνει η ΠΕΦΕ είναι το μοντέλο που ακολουθούν στη Μάλτα. Ναι. Ας πούμε, έρχομαι εγώ που έχω π.χ. 100.000 ευρώ χρέη
Και θέλω να ρυθμίσω. Τι σου λένε στη Μάλτα? Παγώνω τα 50 χιλιάρικα. Θα τα δούμε σε βάθος δεκαετίας. Σου ρυθμίσω αυτή τη στιγμή τα 50 χιλιάρικα μέσα στην πενταετία, δηλαδή σου κάνω πάλι. Που είναι εφικτό και μπορείς να τα κάνεις. 120 δόσεις. Και αν δούμε ότι τα εισοδήματά σου ξεπερνούν κάθε χρόνο, έχουν κάποιο διμάριθμο, δηλαδή το 5, 10, 15, σου προσθέτω από τα 50.000 ευρώ που σου έχω παγώσει. Μπράβο. Το αντίστοιχο. Έτσι, για να σου μειώνω λίγο. Λίγο και από το κομμένο κεφάλαιο. Δηλαδή, κοινή λογική είναι αυτό, κύριε Καπούνη. Δεν ανακαλύπτει τον τροχό. Όχι. Δεν πα δηλαδή να δει κάτι να το οραματιστεί εσύ και να το δημιουργήσει εξ αρχή. Πα να πάρει τι βέλτε στι διεθνεί πρακτικέ. Μήπω όμω θέλουν έτσι να έχουν πάντα τον έλεγχο του κόσμου και να τον έχουν πάντα σε αυτό το φόβο. Εγώ δεν είμαι έξυπνος. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε ένα μέτριο μυαλό, σε μη τεχνοκρατικά ζητήματα. Μπαίνουμε σε ζητήματα συνωμοσιολογικά, τα οποία τα σκέφτεται ο κόσμος. Το δημόσιο χρέος βλέπετε, έτσι, συνεχώς αυξάνεται. Αυτά που λέμε. Τα εξυπρόθεσμα αυξάνονται. Αυτό που σκέφτεστε εσείς, σκέφτεται όλος ο κόσμος. Ναι. Αυτό είναι για μένα ψυχολογικό ζήτημα, συνωμοσιολογικό ζήτημα. Ναι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι κυβερνώντες μας έχουν τέτοια πρόθεση, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το αίτιο που δημιουργεί το πρόβλημα που είπαμε, του δημοσίου χρέους. Αν δώσεις ψυχολογία, η οικονομία είναι ψυχολογία. Κάθε πρωτοετής φοιτητής, όταν μπαίνει να κάνει πολιτική οικονομία, το πρώτο δηλαδή μάθημα που κάνει ένα φοιτητής οικονομικών επιστημών όπως εγώ, που είχα πάει στο οικονομικό νομικής, σου λένε η οικονομία στηρίζεται στη ψυχολογία. Έτσι. Η παραγωγή στηρίζεται στη ψυχολογία. Και πόσο μάλλον που προέρχεσαι όλα... μετά από 10 χρόνια κρίσης, που όλοι είναι καταπονημένοι. Κόπωσης υπερβολικής. Δηλαδή είμαστε πρωταθλητές. Πέρυσι έπρεπε να είχα φέρει αυτό το διάγραμμα, ξέρω. Την επόμενη φορά θα το πραγματικά κανονίσουμε. Ήμασταν η μόνη χώρα σε διεθνώς, όχι ευρωπαϊκός, διεθνώς. Δεν το χωρούσα δηλαδή ότι είχαμε τέτοια πρωτιά και εκεί. Η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης όλες οι χώρες μείωναν τη φορολογία. Ναι. 2, 4, ναι. 5%. Ήμασταν η μόνη χώρα που αύξησε τη φορολογία. 35 με 40%. Πώς θα ξεχωρίζουν, έχουμε κι εμείς μια πρωτιά. Ας είναι αρνητική πρωτιά. Δηλαδή, μιλάμε ο δεύτερος από εμάς, στη δεύτερη θέση, μέσα στο Φέρο, η οποία νομίζω είναι η Ταϊλάνδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Επέβαλαν ένα φόρο 2% και αυτό για το σύστημα προειδοποίησης που έχουν για τα τσουνάμι και για τα επικίνδυνα. Ναι, που είναι φυσικές καταστροφές. Και φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, επέβαλαν ένα φόρο, ας πούμε, για τις φυσικές του καταστροφές. Και αυτό το ήταν ακραίο για αυτούς. Δηλαδή, το 2% δηλαδή, το χρησιμοποιούσε η εκεί αντιπολίτευσή τους ότι κοίτα, κανείς δεν επιβάλλει φόρους και εσύ πας και επιβάλλεις ένα καινούργιο φόρο. Σωστά. Εμείς, αυτός είναι ο δεύτερος. Εμείς είμαστε ο πρώτος, με 45%. Ωραία. Βάλτε μια ανωτελεία να πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Θα είμαστε μαζί με τον κύριο Βασίλη Καπώνη, φοροτεχνικό, και στο επόμενο κομμάτι. Να σας πω απλώς ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ενίσχυση και του δεκαετούς το 4,12% η απόδοση, ενώ το πενταετές, ενώ πριν από λίγη ώρα ήταν κάτω από το 3%, είναι τώρα πάνω από το 3%. Διάλειμμα, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε 5 λεπτά από τώρα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 11 το πρωί. Πτωτική εικόνα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Γενικός δείκτης υποχωρεί 0,41%, 627,56 μονάδες, με τον τζίρο να προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί μου πάντα ο κύριος Βασίλης Καπώνης, φοροτεχνικός, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Ελλάδος. Κύριε Καπώνη, να πούμε καταρχάς ξανά το σεμινάριο που διοργανώνεται την Παρασκευή. Ακριβώς. Πείτε μας τα στοιχεία για να γνωρίζει όποιος θέλει να έρθει. Είναι αυτή την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου, ώρες 4 με 9. Είναι πλησίον του μετρό Συγκρού Φίξ στη λεωφόρο Συγκρού 106, 100 μέτρα από το μετρό Συγκρού Φίξ. Είναι στο MBC, στο Mieris Business Center. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει, είναι δωρεάν, το τονίζω, γιατί αφορά όλους τους φορολογούμενους, δεν αφορά μόνο λογιστές φορολογικούς. Και είναι και καλή ώρα και καλή μέρα. Δηλαδή έχει τελειώσει εβδομάδα και μπορείς να πας. Είναι 4 με 9. Έχει δύο θεματικές ενότητες, 4 με 6 και 6 με 9. Ωραία. Το ένα κομμάτι αφορά τα θέματα της παραγραφής, πότε η παραγραφή είναι 20ετής, πότε δεκαετής και πότε πενταετής. Το τονίζω και το λέω συνέχεια για να το καταλάβουν και οι φορολογούμενοι και η διοίκηση, η 20ετής παραγραφή δεν είναι πανάκια. Είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις τρομοκρατίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όταν έχουμε αποδεδειγμένα πλέον απόκρυψη φορολογητέας ύλης και μαύρου χρήματος, ξεπλήματος μαύρου χρήματος, εκεί έχουμε 20ετή παραγραφή. Mm-hmm. Η δεκαετής παραγραφή είναι όταν προκύπτουν νέα στοιχεία. Και μόνο τότε, όταν δηλαδή μία τράπεζα αλλοδαπής εντάσσεται στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και αρχίζει από ένα συγκεκριμένο σημείο, π.χ. το 15 και μετά, να ανταλλάσσει πληροφορίες. Αυτόματα η παραγραφή τίθεται στη δεκαετία, γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία για τη διοίκηση που πρέπει να επεξεργαστεί. Και η δεύτερη ενότητα είναι? Η δεύτερη ενότητα, όπως είπαμε, αφορά τις ενδικοφανείς προσφυγές.
είναι οι προσφυγές στη διοικητική επίλυση, στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, τη ΔΕΔ, είναι ένα βήμα πριν τα διοικητικά δικαστήρια. Εκεί προσφεύγει μόνο στο φορολογούμενο, χωρίς παράβολα, χωρίς δικηγόρους, γράφει τις απόψεις του πάνω στην παράβαση. Εδώ είναι η ΠΕΦΕ για να τον βοηθήσει σε αυτό. Ωραία. Εξειδικευόμαστε. Έχουμε τις αναβιώσεις εταιριών και τις εκπρόθεσμες διακοπές, δηλαδή κάποιες εταιρείες που κλείσανε για λόγους χρεών, ξανααναβιώνουν, ξαναλειτουργούν για να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε να μπορέσουν να κουρευτούν τα χρέη τους και να προχωρήσουν πλέον με ένα λογικό business plan. Από εκεί και πέρα. Έχουμε τις παγίδες των προστήμων και την άμυνα που πρέπει να αποκτήσει ο φορολογούμενος απέναντι σε αυτές. Η γνώση είναι η μόνη άμυνα απέναντι ουσιαστικά σε όλες τις κακοτοπιές που μας επιφυλάσσει η ελληνική φορολογία και η πολυνομία. Από εκεί και πέρα έχουμε τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Ναι. Πάρα πολλοί είναι αγρότες ειδικού καθεστώτος και τυχαίνει να μην το γνωρίζουν. Δηλαδή, όπως είπαμε, ένα παράδειγμα, και το ξέρω, ας πούμε, εγώ είμαι από τη Σκύρο, πάνω χάρη. Τρία αδέρφια κληρονομίζαν 50 μελίσια. Ναι, ναι, τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν. Πρέπει να το μάθουν. Και όπως σας είπα. Διάφορα επιμελητήρια παίρνουν πρωτοβουλία. Στη Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη έχω ακούσει. Στην Αθήνα, στην Αττική. Τίποτα. Ναι, ναι, και έχουμε. Ναι. Έχουμε π.χ. γύρω το υπόλοιπο Αττικής, το οποίο έχει αγροτική και κοινοτροφική παραγωγή. Μην το ξεχνάμε. Ναι. Μπορεί να είναι πρωτεύουσα, αλλά έχουμε μεγάλη κοινοτροφική. Μόνο τα αγροτικά τζιπ στο Κολονάκι τις καλές εποχές βλέπαμε. Ναι. Και είπαμε ότι υπάρχουν αγρότες. Ήταν για το αγροτικό ντίζελ τότε. Επίσης έχουμε και τις έμεσες τεχνικές ελέγχου. Είναι καινούργιες μεθοδολογίες που έχει αναπτύξει η διοίκηση. Για να εντοπίσει την παράνομη φορολογητέα ύλη, δηλαδή τη φορολογητέα ύλη που δεν έχει δηλωθεί είτε στη φορολογία εισοδήματος ή στον κώδικα φορολογίας ΦΠΑ. Και ουσιαστικά ξεκίνησαν τώρα, έχουν ψηφιστεί το 2014, οι πρώτοι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει τώρα το καλοκαίρι του 2018, αρχές του 2018, εκεί τους βλέπουμε αυτές τις τεχνικές να αναπτύσσονται. Και πείτε μας ποιοι θα είναι και ο μιλητές. Ωραία. Στο σεμινάριο θα είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων, ο κύριος Μανούσος Δουκάκης. Θα είναι ο Κλεόβουλος ο Καλατζής, ειδικός φοροτεχνικός σύμβουλος, με μεγάλη εμπειρία πάνω στις ενδικοφανείς προσφυγές, στα εικονικά και πλαστά τιμολόγια, πώς δηλαδή θεωρεί η διοίκηση μια πραγματική συναλλαγή ότι ήταν εικονική. Σωστά. Με ένα πραγματικό βέβαια. Αντικείμενο το οποίο μπορεί να το βλέπει μπροστά της ότι είναι εικονικό το παραστατικό. Πώς να το αποδείξεις. Πώς να αποδείξεις δηλαδή ότι δεν είσαι ελέφαντας. Σε αυτό εξειδικεύεται ο κύριος Καλατζής. Η δικηγόρος της ΠΕΦΕ, η Εκατερίνη Λαμπίδου. Ο κύριος Θωμάς Τσιόλης έχει εξειδίκευση πάνω σε φοροτεχνικούς ελέγχους που γίνονται από το ΚΕΦΟΜΕΠ και από το ΚΕΜΕΠ. Μάλιστα. Το ΚΕΦΟΜΕΠ, να πούμε στους τηλεθεατές μας, είναι το Κέντρο Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου, το ΚΕΜΕΠ, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα θα είναι ο κύριος Θρασίβουλος Μίωρης, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Φορολογουμένων Ελλάδος, αξιόλογος. Βέβαια. Εννοείται, ένας από τους πολύ καταρτισμένους λογιστής φοροτεχνικός, ένας πολύ καλός συνάδελφος. Όπως είπαμε, το MBC. Είναι στη Λεωφόρο Συγκρού 106, 100 μέτρα από το μετρό Συγκρού Fix. Μπράβο. Το σεμινάριο είναι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου. Είναι δωρεάν, αφορά όλους, όλους, όχι μόνο τους λογιστές. Ξεκινάει το στις 4 μέχρι... Μέχρι τις 9. Και όσο πάει, μπορεί να έχετε ερωτήσεις. Ακριβώς, να... γιατί εμείς είμαστε λίγο χαλαροί σε αυτό. Σωστά. Δηλαδή ξεκινάει μια συζήτηση μόλις τελειώσει ο κύκλος των ομιλητών, η οποία κρατάει για κανένα 2 ώρες. Σωστά. Λοιπόν, για να σας αφήσω, πείτε μας τώρα τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα τις κάνουμε φέτος νωρίτερα, γιατί αυτό το χάλι να πέφτει η δόση φορολογίας εισοδήματος με τον ένφια και ο άλλος να σου λέει πάω διακοπές, δεν πληρώνω τίποτα, αφήστε με. Τίποτα και όλα πέφτουν μετά καπάκι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Γιατί σήμερα είναι ακόμη ο μήνας του ένφια, ακόμη και φτώρα. Τώρα, Γενάρης, πληρώνουμε ένφια. Εντάξει, λογικό, ας το δεχτώ τον ένφια, τον πληρώνουμε και λίγο την επόμενη χρονιά. Εξάλλου. Ακουμπάει δηλαδή, λίγο. Γιατί να συμπίπτει μαζί με τη φορολογία εισοδήματος. Και ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Πρέπει να ανοίγει τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο και να είναι ανοιχτός για 5 μήνες. Σωστά. Πώς οι εταιρείες πρέπει μέχρι 28 Φεβρουαρίου να βγάλουν. Ακριβώς τις βεβαιώσεις από βεβαιώσεις. Για τους ασφαλισμένους τους. Πρέπει να στείλουν τις βεβαιώσεις παρακρατουμένων φόρων που έχουν παρακρατήσει σε τυχόν συναλλασσομένους από αυτούς. Επίσης πρέπει και οι φορείς, ο ΕΦΚΑ, το ΙΚΑ, να στείλουν τις βεβαιώσεις των συντάξεων. Ναι, ναι. Αυτό το παρατηρήσαμε πέρσι. Σωστά. Άνοιξε το τάξη. Και βεβαίως ήταν μισές. Μισές, ναι, γιατί δεν είχαν κάνει. Δεν είχαν σταλεί ολοκληρωμένες. Όχι οι άνθρωποι, δεν φταίνουν. Δεν φταίνε. Απλά τους ανοίξανε το τάξη 1η Μάη και τους είπαν μέχρι τις 20 βάλτε τις μέσα. Ναι, ναι. Οπότε ναι. Να προλάβουν να για το σύστημα 10 εκατομμύρια φορολογουμένους να αναρτήσουν. Συν ότι είμαστε εμείς εθισμένοι και με τις παρατάσεις. Ακριβώς. Εδώ βλέπετε και ένα τέλειο κυκλοφορίας. Την τελευταία στιγμή. Δεν σου δίνει μια παράταση τουλάχιστον 10-15 μέρες πριν και εσύ να ξέρεις μέχρι πότε είναι να προγραμματίσεις. Πάει τελευταία στιγμή που εσύ έχεις προσπαθήσει να βρεις, σου λείπουν 10, 30, 40, 50 ευρώ, πας εσύ να τα καταθέσεις και σου λέει άλλες 10 μέρες. Σωστά. Και λες, τώρα γιατί δεν μου το έπεισε από την αρχή. Δηλαδή, σωστά. Του βγάζει την ψυχή του άλλου. Έτσι. Αυτό με το στανιό που λέμε,
ναι, έχει ναι. καταντήσει μαρτύριο για το φορολόγο. Πες του, δίνω παράταση, αφού βλέπεις ότι δεν κυλάει η ροή, μέχρι τότε. Εντάξει, ίσως φταίει και το ίδιο του λαού, ότι είμαστε λίγο και τη τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό όμως. Πρέπει όμως, άμα δεν αλλάξει, δεν του συμπεριφερθεί έτσι, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό ο λαό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Μας κάνατε αρκετά σοφότερους σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μας πείτε και τα αποτελέσματα του σεμιναρίου που θυμίζω ότι είναι αυτή την Παρασκευή 4 με 9. Πείτε ξανά τη διεύθυνση. Στη λεωφόρο Συγκρού 106 πλησίων του μετρό Συγκρού Φίξη στα 100 μέτρα στο Ωραία. MBC Myaris Business Center. Και, και είναι όλοι... δωρεάν, το Ωραία. Τονίζω αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ φιλόξενο το τηλεοπτικό σας βήμα. Να είστε καλά, κύριε Καπούνη. Θα τα ξαναπούμε.